Αντίκτυπο στι άλλοτε σπάταλε καταναλωτικέ χριστουγεννιάτικε συνήθειε των Κυπρίων έχει η οικονομική κατάσταση όπω διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με δημοσκόπηση του IMR Πανεπιστημίου Λευκοσία. Συγκεκριμένα, 8 Κύπριοι στου 10 θεωρούν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την εορτή των Χριστουγέννων, έναντι του 18% που παραμένει ανεπηρέαστο. Παρ' όλα αυτά, οι χριστουγεννιάτικε αγορέ των πολιτών δεν διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώ το 63% δηλώνει ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Σε αυτό φαίνεται να συμβάλλουν και οι τιμέ, καθότι το 61% των ερωτηθέντων διαπιστώνει ότι κινούνται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Το 25% ωστόσο εντοπίζει αύξηση στην τιμολόγηση των προϊόντων, ενώ μείωση εντοπίζει μόλι το 6%. Μόνο τα απολύτω αναγκαία για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο θα αγοράσει πάντω η πλειοψηφία των καταναλωτών σε ποσοστό 80%. Οι περισσότεροι, μάλιστα, φαίνεται να ερμηνεύουν την αγορά δώρων ω μια ευκαιρία να παρέχουν στα αγαπημένα του πρόσωπα τα χριώδη. Και αυτό γιατί το 44% σκοπεύει να αγοράσει ω δώρα ρούχα και παπούτσια. Το 31% θα προβεί στην αγορά παιχνιδιών, το 29% θα προσφέρει χρήματα και το 14% βιβλία. Το 9% θα αγοράσει ήδη τεχνολογία, ενώ αντίστοιχο ποσοστό δεν προτίθεται να κάνει κανένα δώρο. Ταξίδια ή διαμονή σε ξενοδοχείο θα προσφέρει ω δώρο μόνο το 3%. Την ίδια στιγμή, οι Κύπροι φαίνεται να εξελίσσονται σε προσεκτικού καταναλωτέ, καθώ μόλι 2 στου 10 αγοράζουν τα προϊόντα που επιθυμούν για τα Χριστούγεννα χωρί να κοιτάζουν τι τιμέ. Στον αντίποδα, το 50% προβαίνει σε έρευνα αγορά και συγκρίση τιμών πριν από οποιαδήποτε Χριστουγεννιάτικη αγορά, ενώ το 30% δηλώνει ότι κυνηγάει τι προσφορέ. Μόνο 2 στου 10 πολίτε επέλεξαν εξάλλου να κάνουν φέτο τι Χριστουγεννιάτικε του αγορέ μέσω διαδικτύου. Μακριά από υπερβολέ και σπατάλε, πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων σε ποσοστό 91% θα περάσει τι γιορτέ στην Κύπρο, σε αντίθεση με το 9% που προτίμησε να κάνει Χριστούγεννα στο εξωτερικό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το IMR Πανεπιστήμιο Λευκοσία και σε αυτή συμμετείχαν με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία 500 άτομα.